Πρόσφατα ανακαλύφθηκε ένας νέος ιδιαίτερος γαλαξίας που βρίσκεται περίπου 270 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη Γη. Αυτό που καθιστά ξεχωριστό αυτό το γαλαξία είναι ότι δεν έχει κανένα αστέρι ή τουλάχιστον δεν φαίνεται κανένα αστέρι. Είναι σαν μία ομίχλη φτιαγμένη από το είδος του αερίου που βρίσκεται ανάμεσα στα αστέρια σε κανονικούς γαλαξίες. Η μάζα και η κίνησή του φαίνεται να είναι ενδεικτικές ενός σπυροειδούς γαλαξία. Σύμφωνα με μία ομάδα αστρονόμων, ίσως βρισκόμαστε μπροστά στην πρώτη ανακάλυψη ενός αρχέγονου γαλαξία στο κοντινό σύμπαν. Ενός γαλαξία που αποτελείται κυρίως από το αέριο που σχηματίστηκε στην αρχή των χρόνων. Η ανακάλυψή του έγινε τυχαία. Οι ερευνητές χρησιμοποιούσαν το παρατηρητήριο Green Bank για να αναζητήσουν και να μελετήσουν γαλαξίες που είναι γνωστοί ως low surface brightness. Είναι κυρίως μικροί γαλαξίες dwarf που δεν εκπέμπουν πολύ φως, επειδή το μεγαλύτερο μέρος τους αποτελείται από αέριο και σκοτεινή ύλη. Σε σύγκριση με άλλους γαλαξίες, έχουν πολύ λίγα αστέρια. Οι ερευνητές χρησιμοποιούσαν το Green Bank και δύο άλλα τηλεσκόπια και παρατηρούσαν τον ουρανό. Αλλά κάποιος έκανε ένα τυπογραφικό λάθος στις συντεταγμένες του Green Bank, στρέφοντάς το σε ένα κομμάτι του ουρανού που δεν είχε εξεταστεί πριν. Εκεί, οι ερευνητές βρήκαν αέριο υδρογόνο, με ισχύ που αναμένεται από έναν σπυροειδή γαλαξία. Εντόπισαν ακόμα τη μετατόπιση Doppler των ραδιοκυμάτων που σχετίζονται με γαλαξιακή περιστροφή. Όμως στα radio data του Green Bank δεν υπήρχε κανένα σημάδι αστεριών. Το αντικείμενο φαινόταν απομονωμένο και αδιατάρακτο, καθώς δεν έχει βιώσει βαρυτικές αλληλεπιδράσεις που θα είχαν διαταράξει το αέριο, είτε σχίζοντάς το, είτε οθώντας το στις συστάδες που απαιτούνται για την ενεργοποίηση σημαντικού σχηματισμού αστεριών. Αυτό κάνει τον γαλαξία πολύ διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο γνωστό αντικείμενο. Δεν παρουσιάζει σχηματισμό άστρων όπως θα περιμέναμε, πιθανώς επειδή το αέριό του είναι πολύ διάχυτο. Ταυτόχρονα, είναι πολύ μακριά από άλλους γαλαξίες για να βοηθήσουν στην πυροδότηση σχηματισμού άστρων μέσω οποιασδήποτε συνάντησης. Δυστυχώς, αυτός ο γαλαξίας είναι πολύ σκοτεινός, με αποτέλεσμα η περαιτέρω μελέτη του για την ανακάλυψη πιθανών αστεριών να είναι δύσκολη. Επιπλέον, φαίνεται να είναι σπάνιος, καθώς είναι ο πρώτος του είδους του που έχει εντοπιστεί. Ένα νέφος αερίου αμετάβλητο από την αυγή του σύμπαντος εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι πρόκειται για μια σπουδαία ανακάλυψη που μπορεί να ανατρέψει τις υπάρχουσες θεωρίες για τη δημιουργία και την εξέλιξη των γαλαξιών. Αυτή η ανακάλυψη μπορεί επίσης να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατανόηση της σκοτεινής ύλης. Τέλος, ο γαλαξίας αυτός μπορεί να προσφέρει νέες πληροφορίες για την κατανόηση της διασποράς των αστέρων και των γαλαξιών στο σύμπαν.